Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Αθλητικού Συλλόγου Ποντίων Δραπετσόνας, η οποία είναι στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της Β' Εθνικής Γυναικών. Έχουμε τη χαρά να έχουμε δύο ποδοσφαιρίστριες του Αθλητικού Συλλόγου Ποντίων Δραπετσόνας, την 18χρονη Φωτεινή Μουρκάκου. Φωτεινή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και την 21χρονη νέο φετινό μεταγραφικό απόκτημα και αρχηγό της ομάδας, την Νάνση Κατσικώστα. Νάνση, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, Φωτεινή, να ξεκινήσουμε την αρχηγό. Λοιπόν, Νάνση, πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με το ποδόσφαιρο και ποια ήταν η πρώτη αντίδραση των γονιών σου όταν άκουσαν ότι η Νάνση θέλει να παίξει ποδόσφαιρο, να είναι σε... Η ποδοσφαιρική μου καριέρα ξεκίνησε από την ηλικία των 6 ετών με τα αγόρια, μαζί με τον αδερφό μου ξεκίνησα, στην ομάδα του Κερατσινίου και στη συνέχεια στην ηλικία 11 χρονών πήγα στην πρώτη μου γυναική ομάδα, στον Ήφαιστο του Περιστερίου, όπου και έπαιξα 4 χρόνια εκεί. Έπειτα πήγα σε άλλες ομάδες, σε Πολιακό. Η τελευταία ομάδα πριν έρθω στην Ποντίων ήταν ο Ιάσονα Ηλίου, όπου και έπαιξα 2 χρόνια εκεί πέρα. Οι γονείς μου με στήριξαν πάρα πολύ σε όλο αυτό. Κυρίως ο πατέρας μου ήταν δίπλα μου σε όλες τις προπονήσεις, σε όλους τους αγώνες και η μητέρα μου το ίδιο. Αυτό. Φωτεινή, εσύ είσαι 18 ετών. Πριν τον Αθλητικό Σύλλογο Ποντίων Δραπετσόνας ήσουν σε κάποια άλλη ομάδα? Ναι, ήμουν στις Νέες Δραπετσόνας για ένα χρόνο και μετά αποφάσισα να έρθω στην Ποντίων. Πώς και εσύ από τη δική σου πλευρά? Εγώ βασικά έπαιζα από μικρή με τους φίλους μου στη γειτονιά και αυτά και άρχισα βασικά να πάω σε ομάδα. Πήγα στα 16 μου και αυτό. Οι φίλες σου, όταν άκουσαν ότι έγινες ποδοσφαιρίστρια και παίζεις σε ομάδα ποδοσφαίρου? Οι φίλες μου ήξεραν ότι μου αρέσει το ποδόσφαιρο, χάρηκα πολύ. Οι γονείς μου με στήριξαν, το ίδιο και εκεί μου χάρηκα. Νάνση, αντιμετώπιση από τους άντρες? Λοιπόν, η αντιμετώπιση από τους άντρες σε πιο μικρή ηλικία. Υπήρχαν άντρες οι οποίοι θαύμαζαν αυτό που έκανα και άλλοι οι οποίοι το κατέκριναν λόγω ότι είναι ανδροκρατούμενο άθλημα. Αλλά δεν έπαψα να πιστεύω σε αυτό που αγαπάω, γιατί το ποδόσφαιρο για μένα είναι πάθος. Οπότε συνέχισα να κάνω αυτό που αγαπώ, έχοντας πίστη παρά την αγάπη μου γι' αυτό. Τι έχεις κερδίσει από το ποδόσφαιρο? Πειθαρχία, ομαδικότητα, αγάπη. Φιλίες, έχεις κάνει από το χώρο του ποδοσφαίρου? Ναι, σίγουρα. Πολλές φιλίες, οι οποίες έχουν κρατήσει και χρόνια μάλιστα. Αλλά κυρίως είναι η πειθαρχία και ο σεβασμός που με δίδαξε και στον αντίπαλο και στην παίκτριά μου. Φωτεινή. Εγώ κερδίσει σίγουρα φιλίες. Σίγουρα γνωριμίες με αξιόλογους ανθρώπους που με βοηθούν να εξελιχθώ πολύ. Κυρίως αυτό. Και εννοείται τα αξιωματικότητα, πειθαρχία, τέτοια πράγματα που είναι σημαντικά για τον αθλητισμό. Υπάρχουν φίλαθλοι που έρχονται να παρακολουθήσουν γυναίκες να παίζουν ποδόσφαιρο στα παιχνίδια? Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν οι φίλοι της ομάδας και από εκεί και πέρα είναι γονείς, φίλοι των αθλητών. Αυτό. Νάνση, με την εμπειρία που έχεις σε όλες αυτές τις ομάδες που έχεις αγωνιστεί, ποιο είναι το επίπεδο του γυναικείου ποδοσφαίρου και ποια είναι τα προβλήματα που υπάρχουν στο γυναικείο ποδόσφαιρο? Το γυναικείο ποδόσφαιρο γενικώς δεν έχει εξελιχθεί και στις μέρες μας, μην πούμε ψέματα. Γίνεται βέβαια μια πολύ καλή προσπάθεια στο να εξελιχθεί, μάλιστα φτιάχνονται και καινούργιες ομάδες και αυτό είναι πάρα πολύ αξιοθαύμαστο. Αλλά γενικώς σε σήμερα μέρα το ποδόσφαιρο το γυναικείο δεν θα πάει μπροστά. Δεν επιχορηγείται και σωστά.
Συγκεκριμένα τα προβλήματα που δημιουργούνται σε μια ομάδα είναι, όπως ξέρουμε όλοι, και στο αντρικό και στο γυναικείο είναι τα ίδια, αλλά στο γυναικείο, επειδή όπως προανέφερα και πριν, θεωρείται από πολλούς ανδρικό άθλημα, δεν επιχορηγείται καταλλήλως και υποτιμάται πάρα πολύ. Ναι, μεν είναι Α εθνική γυναικών, Β εθνική γυναικών, Γ εθνική γυναικών, αλλά είναι έραση τεχνικής κατηγορίας. Έραση τεχνικό, μάλιστα. Φωτεινή, εσύ θα προέτρεπες κορίτσια να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο, να παίξουν ποδόσφαιρο? Ναι, σίγουρα. Βασικά τα βλέπω μικρά κορίτσια να παίζουν σε πλατείες και χαίρεται πραγματικά η ψυχή μου, γιατί βλέπω ότι... και γενικά βλέπω ότι υπάρχουν ταλέντα στα ποδόσφαιρα. Τα κορίτσια παίζουν ποδόσφαιρο γενικά. Πλέον δεν είναι κάτι τόσο τρομερό που όλοι θεωρούσαν ότι... Αυτό και έχει πραγματικά... Πιστεύω ότι ήταν πολύ καλό. Σου δίνει πάρα πολλά το ποδόσφαιρο. Πώς είναι το πρωτάθλημα, το επίπεδο του πρωταθλήματος, του γυναικείου πρωταθλήματος, έτσι, ποια είναι η δική σου γνώμη? Εγώ έχω εμπειρία μόνο σε γραμμή εθνική, με την Ποντίον πέρσι. Δεν μπορώ να ξέρω το επίπεδο της Β', πιστεύω θα είναι πιο μεγάλο, αλλά στη γραμμή εθνική υπάρχουν και καλές ομάδες που έχουν πιο μεγάλο επίπεδο, αλλά είναι και κάποιες ομάδες που ίσως δεν μπορούν να προχωρήσουν τόσο πολύ. Γιατί, όπως είπε και η Νάνση, ότι δεν υπάρχει βοήθεια. Νάνση, από όλες τις ομάδες που έχεις παίξει, ποιες είναι οι καλύτερες σου αγωνιστικές στιγμές? Τι θα ξεχώριζες από την ποδοσφαιρική σου πορεία μέχρι... Με ποιες ομάδες, δηλαδή, έχω σαν ενθύμιο? Ναι, είναι κάποιο παιχνίδι που ήταν ακόμα το θυμάσαι, ναι, ναι, είναι ένα ξεχωρίζεις παιχνίδι κάποια παιχνίδια. Που έγινε πέρυσι, όταν ήμουν στην ομάδα του Ιάσονα στο Ήλιον. Πρόεδρος ο Νίκος Φούσκας. Ναι, ο κύριος Νίκος. Είχαμε παίξει και αντίπαλοι... τερματοφύλακας, είναι η κόρη Βαΐτσι. Του Γιώργου Βαΐτσι, η Αντιγόνη Βαΐτσι. Αντιγόνη Βαΐτσι, εξαιρετική, εξαιρετική. Και είχαμε παίξει ενάντια με τον Εργοτέλη, θυμάμαι. Και καταφέραμε, είχα σκοράρει στο συγκεκριμένο παιχνίδι, γιατί με έβαλε επιθετικό και ήρθαμε 2-1. Καταφέραμε και ήρθαμε 2-1 και ήταν πραγματικά, εγώ αυτό το παιχνίδι δεν το ξεχάσω ποτέ. Γιατί ήταν μια ομάδα, όπως γνωρίζουμε όλοι, ο Εργοτέλης, αλφα εθνική, παρότι έτυχε να πέσει στη Β', που ήταν πολύ καλύτερη ομάδα γενικώς από όλες τις ομάδες της Β' εθνική στον όμιλο. Και πώς πήρες την απόφαση να έρθεις φέτος στον Αθλητικό Σύλλογο Ποντίων Τραπετσόνας? Η ομάδα της Ποντίων Τραπετσόνας, η αλήθεια είναι ότι με ζήταγε από πέρυσι και το σκεφτόμουν πάρα πολύ να πάω και λόγω της απόστασης. Και πραγματικά όταν ήρθα εδώ πέρα με δέχτηκαν όλοι με μια τεράστια αγκαλιά και τους ευγνωμονώ γι' αυτό. Με κάνανε ίσα και όμοια με όλες τις άλλες που ήμουν και πολλά χρόνια εδώ. Φωτεινή, πώς είναι όλο αυτό το χρονικό διάστημα που δεν μπορείς να κάνεις την προπόνηση, δεν μπορείς να έρθεις στο γήπεδο? Είναι πολύ... Σου έχει λείψει? Πάρα πολύ. Μας έχει λείψει σε όλες οι αγώνες, οι προπονήσεις, πάρα πολύ. Μας είναι πολύ δύσκολο που δεν είμαστε στο χώρο μας. Ανυπομονούμε. Ανυπομονούμε να ανοίξουμε, να ξεκινήσουμε προπονήσεις, να πούμε πάλι σε αυτό το πρόγραμμα. Μιλάς με συμπαίκτριές σου, ναι. Τι σου λένε, θέλουν κι αυτές να αρχίσουν? Ναι, ναι, μας λείπει σε όλες. Οι αγώνες, οι προπονήσεις. Μας λείπει να είμαστε όλες μαζί. Νάνση, τι να πω. Και εσύ να... Εγώ και θέλω να αρχίσει το πρωτάθλημα, γενικώς προπονήσεις. Βέβαια, αυτό το διάστημα έχει δοθεί από την προπονήτριά μας ατομικές προπονήσεις να κάνει κάθε μία παίκτρια για να είναι στη φόρμα της. Βέβαια, είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα. Βέβαια, το συζητώ. Είναι κοντά στους 5 μήνες, 4 μήνες και, αν δεν κάνω λάθος. Είναι τεράστιο χρονικό διάστημα. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε ξεκινήσει, το ξεκινήσαμε τις προπονήσεις, ήταν έντονες, είχαμε πάει με φόρα για το πρωτάθλημα. Όταν μάθαμε ότι δεν θα διεξαρθεί το πρωτάθλημα, ήμασταν όλες πολύ απογοητευμένες για τον κόπο μας. Αλλά συνεχίζουμε τις ατομικές προπονήσεις μας έχει δώσει η προπονήτρια μας. Φωτεινή, ξεκινήσατε την προετοιμασία, όπως είπε και η Νάνση, κάνατε τα φιλικά. Αλλά λίγο πριν την πρώτη αγωνιστική. Λίγο πριν την πρώτη αγωνιστική, μας ανακοινώθηκε ότι δεν θα αρχίσει βασικά το πρωτάθλημα. Και απογοητευτήκαμε πολύ, ήμασταν έτοιμες.
Πώς είναι το κλίμα έτσι μεταξύ σας, είστε μια παρέα, είστε μια οικογένεια? Είμαστε μια οικογένεια, είμαστε όλες πάρα πολύ κοντά μεταξύ μας, βοηθάει μια την άλλη, οι μεγαλύτερες μας βοηθάνε εμάς τις μικρότερες, η προπονήτρια είναι πραγματικά πάρα πολύ κοντά μας, βγαίνουμε, είμαστε όλες πολύ κοντά και είναι πολύ ωραίο αυτό. Νάνσης, έχεις κάποια γούρια? Πώς? Κάποια γούρια, έτσι, το τηρείς πριν την έναρξη κάθε αγώνα? Μόνο τη μουσική έχω. Τη μουσική, τίποτα άλλο. Και πάω με τη σκέψη ότι θα νικήσουν. Αν σου έλεγα να μου πεις ένα γκολ που έχεις πετύχει και ακόμα το θυμάσαι, θα είναι αυτό με τον Ιάσονα που μου ένεπε? Θα είναι αυτό με τον Ιάσονα και τον Εργοτέλη, αντίπαλοι στον Εργοτέλη, ναι. Αυτό μου έχει μείνει. Και εσύ τώρα, έτσι, ως νέο μέλος, είναι αυτό που είπε και η Φωτεινή, ότι είστε μια παρέα. Είμαστε μια παρέα, μια οικογένεια στην κυριολεξία. Βγαίνουμε σε καθημερινή βάση με όλες τις συμπαίκτριες μας. Και ειδικά οι κοπέλες που μένουν εδώ γειτονικά βγαίνουν λίγο περισσότερο. Αλλά κανονίζουμε, ξέρω, κάθε Κυριακή και παίζουμε και παιχνίδια όλες μαζί μεταξύ μας. Έρχονται οι κοπέλες από διάφορες περιοχές της Αθήνας. Ποιους ποδοσφαιριστές ή ποδοσφαιρίστριες θαυμάζεις, έχεις ως πρότυπο? Εγώ προσωπικά θαυμάζω τον Van Dijk, τον Ολλανδό ποδοσφαιριστή, τον αμυντικό της Liverpool. Μ' αρέσει πάρα πολύ παικτικά και λόγω ύψους είναι, εντάξει, φοβερός αμυντικός. Πιστεύω ότι είναι ο ηγέτης αυτής της ομάδας. Έχει μια πειθαρχία, σεβασμός, αυτό που προείπα. Και τώρα από ποδοσφαιρίστριες θα έλεγα την Alex Morgan. Εντάξει, είναι η κλασική παίκτρια. Αλλά γενικώς το Van Dijk σαν πρότυπο. Και αγαπημένη ομάδα? Αγαπημένη ομάδα ελληνική. Ελληνική και από το εξωτερικό? Ελληνική είναι ο Πανιόνιος και το εξωτερικό είναι η Λίβερπουλ. Στα κόκκινα δηλαδή, στα έτσι. Στα κόκκινα, βέβαια. Εσύ, Φωτεινή, ποια είναι η αγαπημένη σου ομάδα? Από ελληνικές. Τι σου αρέσει να... Ποια ομάδα σου αρέσει έτσι να παρακολουθείς? Από ελληνικές στην ΑΕΚ. Και από ξένες μου αρέσει η Manchester City και η Real Madrid. Υπάρχουν έτσι ποδοσφαιριστές που ναι, σου αρέσουν? Ναι, ναι. Από άντρες είναι δύο, είναι ο Cristiano Ronaldo και ο Mbappé. Και από γυναίκες η Tommy Heath. Δηλαδή, Messi, Ronaldo, Ronaldo. Ronaldo. Messi. Μέση. Μέση, τι λέω τώρα. Γιατί Μέση και όχι ο Κριστιάνο? Γιατί ο Μέση είναι ταπεινός, ενώ ο Κριστιάνο, εντάξει, δείχνεται λίγο, να το πούμε τώρα, να μην λέμε, να λέμε αλήθειες. Καλός παίχτης, αλλά πρέπει να έχει και μια ταπεινότητα στο ποδόσφαιρο. Εσύ, Φωτεινή? Ο Ρονάλντο ρίχνει πολύ δουλειά. Δουλεύει καθημερινά για αυτό που κάνει. Έχουμε αυτό... διαφωνία τώρα. Και αυτό δείχνει ότι αγαπάει πάρα πολύ αυτό που κάνει και θέλει συνέχεια να γίνεται καλύτερος και εγώ το θαυμάζω αυτό πάρα πολύ. Η διοίκηση είναι κοντά σας, κορίτσια? Ναι, φυσικά και είναι κοντά μας η διοίκηση. Ποιους θα ήθελες να ευχαριστήσεις, Νάνση, έτσι, για το σύντομο χρονικό διάστημα? Είσαι, προσωπικά θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Τσέρο, τον κύριο Ντίνο Τσέρο, την προπονήτριά μου, την κυρία Παρασκευή Διβανέ και την Ντορίνα Λωρίτη, που είναι και αυτή στο επιτελείο του συλλόγου και συμπαίκτριά μου. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ που με δέχτηκαν στην ομάδα και πραγματικά με έκανε οικογένειά τους. Φωτεινή, εσύ από τη δική σου πλευρά? Και εγώ τους ίδιους τους ανθρώπους, γιατί είναι εδώ για μας, μας ακούνε, μας βοηθούν, μας βοηθάνε να εξελιχθούμε και πραγματικά τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Φωτεινή, γιατί κάποιος να έρθει στο γήπεδο όταν ξαναρχίσουν τα πρωταθλήματα και όταν επιτραπεί η είσοδος των φιλάθλων να παρακολουθήσει τη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του Αθλητικού Συλλόγου Ποντίων Τραπετσόνας? Πιστεύω ότι είναι σίγουρα κάτι διαφορετικό να πας να δεις έναν αγώνα γυναικείου ποδοσφαίρου. Είναι πολύ ενδιαφέρον και γι' αυτό λόγω. Είναι σίγουρα κάτι διαφορετικό. Που σε πολλούς μπορεί να μην αρέσει, αλλά πιστεύω ότι σίγουρα θα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θα το εκτιμήσουν και θα εκτιμήσουν τη δουλειά μας και την αγάπη μας για τον άνθρωπο. Νάνση, γιατί να έρθει κάποιος να παρακολουθήσει τη δική σας ομάδα και όχι να πάει σε κάποιο άλλο γήπεδο? Θεωρώ πως
σαν άμα ήμουν εγώ θεατής, θα ήθελα να παρακολουθήσω διάφορες ομάδες και κυρίως στη συγκεκριμένη ομάδα, γιατί θέλω να δω τη δουλειά που έχουν ρίξει μέσα στο γήπεδο. Τακτικά, ποδοσφαιρικά, γενικώς τα πάντα. Οπότε το θεωρώ και γενικώς παρακολουθώ και άλλες ομάδες, άλλα γήπεδα και παίρνω πραγματικά ιδέες του πώς παίζουν, τις τακτικές που δουλεύουν. Ωραία. Πάμε, κορίτσια, τώρα να γνωρίσουμε την ομάδα. Ποιες είναι οι έμπειρες παίκτριες στην ομάδα? Έμπειρες παίκτριες με βάση παλαιότητα, εννοούμε, έτσι. Ναι. Η Ντόρινα Λωρίτη. Η τερματοφύλακας μας η Μαρίνα. Είναι εξίσου πολύ καλή παίκτρια. Κάνει πολύ καλή δουλειά στα τέρμα. Είναι η Γιώτα η Ζευγόλη, η οποία είναι μέσος. Εξαιρετική παίκτρια εξίσου για το μικρό χρονικό διάστημα που έχει παίξει ποδόσφαιρο. Και άλλες παίκτρες σίγουρα που εμένα μου διαφεύγουν αυτή τη στιγμή γιατί είμαι καινούριο μέλος, τις μαθαίνω σιγά σιγά. Αυτές που μου έχουν μείνει. Φωτεινή, αυτή που φωνάζει περισσότερο, ποια είναι? Σίγουρα η Μαρίνα, η τερματοφύλακας μας, σίγουρα. Αυτή που νευριάζει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Η Μαρίνα, νομίζω. Και ίσως και η επιθετικός μας, η Σάντρα, λίγο έτσι. Βασικά η Σάντρα μας εμψυχώνει πιο πολύ και φωνάζει πιο πολύ γι' αυτό. Το κανόνι, ποια είναι το βαρύ πυροβολικό της ομάδας? Ο πιστολέρο. Η πιστολέρο, μάλλον. Είναι η μικρή, η Αθηνά. Όταν λες μικρή, τι ηλικία? 16 ετών. Και χτυπάει. Χτυπάει κάτι φάουλ. Σκοράρει, ναι. Πολύ καλά. Αυτή που δίνει τις πάσες, ποια είναι? Η playmaker στο κέντρο. Εγώ δίνω τις πάσες. Αν δεν πάρει την πάσα η επιθετικός, φωνάζει σε σένα, υπάρχουν τέτοια. Προωθώ τη συμπαίκτριά μου πάντα, κυρίως με τις ψηλές παλιές. Αλλά είναι και η Χριστίνα, είναι δεξί χαφ, η οποία και αυτή εξίσου δίνει πολύ καλές πάσες. Γενικώς προωθεί τον επιθετικό μας. Η προπονήτριά σας, πώς είναι έτσι, η συνεργασία σας μαζί της, Φωτεινή? Μας βοηθάει στα πάντα. Προσπαθεί να μας μάθει ποδόσφαιρο, τα πράγματα όπως είναι και τα καταφέρνει πάρα πολύ καλά. Αυτό, νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Οι γυναίκες παίκτες... Θα φωνάξει όταν δεν κάνεις κάτι έτσι, ναι, όπως ναι, το ναι, θέλει. Ναι, αλλά το κάνει προφανώς γιατί θέλει να μας βοηθήσει. Και εννοείται ότι το κάνει με τρόπο ο οποίος είναι αποδεικτός και πολύ σημαντικό για μας είναι αυτό. Νάνση, εσύ από τη δική σου πλευρά. Μας εψυχώνει πάρα πολύ. Μας εψυχώνει, μας βοηθάει, μας τα εξηγεί, μας τα ξαναεξηγεί. Είναι δίπλα μας ό,τι και αν κάνουμε και μας στηρίζει πάρα πολύ. Και όταν μας φωνάζει, ξέρουμε ότι είναι για καλό σκοπό. Οπότε κατεβάζουμε το κεφάλι, ακούμε την προπονήτρια και συνεχίζουμε. Ποιον στόχο είχατε θέσει πριν την έναρξη της προετοιμασίας ως ομάδα, ας πούμε? Σίγουρα, κάθε ομάδα πριν την έναρξη της προετοιμασίας έχει ως στόχο της την άνοδο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, άμα δεν υπήρχε η άνοδος, που το θέλουμε γενικώς σαν σύλλογος, θα ήταν μια καλύτερη θέση στον όμιλο. Τύπου δεύτερη, άντε και τρίτη. Φωτεινή, τα ονόματα ποιες είναι, οι φίρμες στην ομάδα? Η καθεμία είναι ξεχωριστή, οπότε ίσως μην διαφύγουν κάποια. Σίγουρα οι δύο τερματοφυλακές μας είναι η Μαρίνα Κουζέλη και η Λιδία που διαφέρει και θέλω. Στην άμυνα είναι η Ντορίνα, η Λωρίτη, η Εύα Ισιδέρη, η Μαρία Λιανοπούλου, η Θεοδόρου Κατερίνα. Νάνση. Η Γιώτα Ζευγόλη, η Χριστίνα Καλιάφα, η Σάντρα, η Αθηνούλα, 16χρονη που είπαμε πριν. Είναι, γενικώς έχουμε πολύ καλά στοιχεία ομάδας, σαν παίκτριες. Ωραία, λοιπόν. Φωτεινή, θα ήθελα το δικό σου μήνυμα, το μήνυμα της ποδοσφαιρίστριας του Αθλητικού Συλλόγου Ποντιών Δραπετσόνας,
Φωτεινής Μουρκάκου σε όλους όσους ασχολούνται με το γυναικείο ποδόσφαιρο. Τι θα ήθελες να τους πεις? Να μην το αφήσουν, να συνεχίσουν οι αθλητές να κάνουν αυτό που αγαπάνε, χωρίς να ακούνε εξωτερικούς παράγοντες που ίσως να μην βοηθάνε στην εξέλιξη του γυναικείου ποδοσφαίρου, και να κρατάμε γερά αυτό. Και το δικό σου μήνυμα, το μήνυμα της αρχηγού του Αθλητικού Συλλόγου Ποντιών Τραπετσόνας, Νάνση Κατσικώστα, σε όλους όσους ασχολούνται με το γυναικείο ποδόσφαιρο. Σίγουρα να μην σταματήσουν να κάνουν αυτό που αγαπάνε και πραγματικά θα βρεθούν άνθρωποι που θα στηρίξουν τις συγκεκριμένες κοπέλες και να τις βοηθήσουν. Θα έχουμε βέβαια εμπόδια στην ζωή τους, αλλά τα κάθε εμπόδια που λέμε είναι για καλό. Οπότε δεν μας ρίχνει τίποτα και συνεχίζουμε να παίζουμε ποδόσφαιρο. Και όταν έχουμε επανέναρξη του πρωταθλήματος, τι να περιμένουμε από την Νάνση Κατσικώστα? Σίγουρα στην επανέναρξη του πρωταθλήματος θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, πάντα με πίστη στα όνειρά μου. Θα παίξω πρώτα για μένα και μετά για την ομάδα. Και από σένα, Φωτεινή μου, κάπου. Εγώ θα προσπαθήσω να δώσω και εγώ τον καλύτερό μου εαυτό. Για την ομάδα, για τις συμπαικτριές μου, για να ξανανιώσουμε όλο αυτό το συναίσθημα που νιώθουμε μέσα στο γήπεδο τόσο καιρό και τώρα μας το έχουν στερήσει. Αυτό. Ωραία. Κορίτσια, ευχαριστώ. Πάντα επιτυχίες και ελπίζω την επόμενη φορά να τα πούμε στο γήπεδο. Ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ.